Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην συνέχεια της σημερινής εκπομπής και ένα παράθυρο μπορούμε να πούμε στην αυτοδιοικητική εκπομπή σήμερα και με, μία εκλεκτή καλεσμένη εδώ. Έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας η Εύα Καϊλή, είναι ευρωβουλευτής και υποψήφια ευρωβουλευτής με το κίνημα Αλλαγής. Κυρία Καϊλή, τι κάνετε? Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είμαι στην πατρίδα μου αυτές τις μέρες και λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Βλέπω το κλίμα εδώ να είναι πολύ ζεστό απέναντί μας. Εσείς το ζήσατε φυσικά και πριν 5 χρόνια, κυρία Καϊλή, αυτό τον, μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, τον υπερμαραθώνιο των ευρωεκλογών, επισκέψεις όλη την χώρα. Το ζήσατε δηλαδή και πριν 5 χρόνια, το ζουν τώρα και οι νέοι υποψήφοι, συνυποψήφοι σας. Ποιο το κλίμα που εισπράτετε για το κίνημα Αλλαγής και για την δική σας υποψηφιότητα σε αυτή την προεκλογική περίοδο? Ομολογώ ότι είναι πολύ ζεστό. Το κλίμα δείχνει ότι έχουμε ξεπεράσει τον θυμό, ίσως επειδή υπάρχει και μέτρο. Ο κόσμος βλέπει τι υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και τι μπόρεσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έχουν διαλυθεί και οι αυταπάτες. Νομίζω λοιπόν πως είναι έτοιμος να ακούσει θετικά λόγια για την επόμενη μέρα. Και αν μπορώ να πω κάτι, επειδή βλέπω τελευταία τη συζήτηση, ειδικά για τις ευρωεκλογές, να μπερδεύεται με τις εθνικές και να γίνεται μια διαμάχη σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο, θα έλεγα ότι αυτό που είναι το βασικό διακύβευμα είναι να υπάρχει ηθική στην πολιτική, να υπάρχει ηθική και ένα αξιακό πλαίσιο. Εκεί πάνω, ως Έλληνες, πρέπει να βρούμε σε τι συμφωνούμε, ειδικά στα εθνικά θέματα. Έχουμε ιστορίες με την Τουρκία, θα έχουμε θέματα γύρω από την ενέργεια, τα ενεργειακά ζητήματα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Θεωρώ λοιπόν κρίσιμο να μπορούμε να έχουμε μια κουλτούρα συνένεσης, ηθικό αξιακό πλαίσιο και μετά να βρούμε απέναντί μας και τον ιδεολογικό μας αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, παραδοσιακά τους μη προνομιούχους τους στήριξε η παράταξη του ΠΑΣΟΚ. Ήταν η παράταξη που έφτιαξε κοινωνικό κράτος, ένα σύγχρονο κράτος. Με το ΣΥΡΙΖΑ είδαμε να κυκλώνουμε τις παθογένειες του παρελθόντος, να επιστρέφουμε και να πανηγυρίζουμε ότι γυρίσαμε στο 2015 με επιδόματα, φιλοδορήματα και όχι με πραγματικές δομές που θα κάνουν τους πολίτες να νιώσουν ασφάλεια. Σας ενοχλεί που η συζήτηση, αντί να γίνεται για το ευρωπαϊκό πλαίσιο, για την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, γίνεται ουσιαστικά μία μορφή debate και πόλωσης στα εσωτερικά της χώρας, το αν έχει ασφάλεια οι μεγάλες πόλεις, το αν είναι επιδόματα, είναι 13η σύνταξη. Ξέρετε, σας ενοχλεί λίγο? Φαντάζομαι ενοχλεί τους πάντες. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι το εξής. Το 80% όσων συζητούμε για τα εθνικά ζητήματα, για την κοινωνική πολιτική, την οικονομία, αλλά και την ασφαλειά μας, το 80% αποφασίζεται στις Βρυξέλλες. Εκεί μπαίνει το μεγάλο πλαίσιο. Πολύ λίγα τα αποφασίζουμε μόνοι μας, ας πούμε για την παιδεία ή για την φορολογία των επιχειρήσεων. Έχουμε λοιπόν ένα 80% ταύτισης. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Σημασία έχει φυσικά ποιος θα το προσαρμόσει και το εφαρμόσει, αλλά όταν παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο, καταλήγουμε πάντα στην Ευρώπη. Άρα τις θεωρώ κρίσιμες εκλογές. Οπότε εγώ μπορώ να την κάνω αυτή την κουβέντα και για την ασφαλειά μας και για τις ελληνοποιήσεις. Εγώ έχω προσφύγει στην Ευρώπη και για τα έργα που δεν έχουν γίνει στη Μακεδονία. Έχω προσφύγει, καθώς εδώ λιμνάζουν πάνω από 10 δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ, 20 ήταν το πακέτο και 5 προσέθεται η Ελλάδα, το 1 πέμπτο, από τα 25 έχουν προχωρήσει το 1 τρίτο. Κινδυνεύουμε σε ένα χρόνο να χάσουμε τα 2 τρίτα χρημάτων που δεν είναι δανεικά. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα τι δομές θα μπορούσαν να φτιάξουν στη Δράμα αλλά και σε όλη τη Μακεδονία για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, τα παιδιά μας να μένουν εδώ, οι επιχειρηματίες να μην φεύγουν στις γειτονικές χώρες, στις βαλκανικές χώρες που δεν έχουν τις ίδιες ρυθμίσεις και τους ίδιους κανόνες και να μπορούμε πραγματικά να ξαναζωντανέψουμε τον τόπο μας όλο το χρόνο. Γιατί ο πλούτος και η ποιότητα της Ελλάδος και της παραγωγής, η Μακεδονία θα μπορούσε να έχει αγροτουρισμό ή χειμερινό τουρισμό όλο το χρόνο. Από τα βουνά της και την ομορφιά της μέχρι νομίζω ότι και τις πραγματικές της μικροκαλλιέργειες που έχει, τις βιοκαλλιέργειες που δώσαμε τώρα χρηματοδοτήσεις, θα μπορούσαμε λοιπόν να τα εκμεταλλευτούμε. Άρα, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση. Το λάθος είναι ότι εξαντλούμαστε σε ένα πολύ διχαστικό κλίμα σκανδαλολογίας, προσωπικών επιθέσεων, που εμένα με ξεπερνά, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να απαντιέται κιόλας. Δεν μπορείτε να σε στοχοποιούν και να μην απαντάς. Και εσείς τα γνωρίζετε καλά, αγαπημένοι μου συνάδελφε, ότι πλέον τα μέσα έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και ειδικά το διαδίκτυο και πολλαπλασιάζει πάρα πολύ το αρνητικό μήνυμα
και λιγότερο το θετικό. Εγώ ακόμα και σήμερα απαντάω για τα ψέματα του Μαριά για την γενοκτονία και εξηγώ ότι το έφερε, ενώ το είχαμε σχεδιάσει να περάσει στην επόμενη Ολομέλεια, το έφερε εκτάκτος μια μέρα που δεν γίνονται ψηφοφορίες τέτοιες σοβαρές, απροετοίμαστος, για να πει ότι το έφερε ακόμα και αν έφαγε μια μεγάλη συντριβή. Και κάθομαι και το απαντάω έναν που με ρωτούν, αντί να μπορεί ο κόσμος να έχει μια σοβαρή ενημέρωση. Η προπαγάνδα, ο διχασμός, ο θυμός. Οι λανθασμένες εντυπώσεις, λέτε, που μπορούν να δημιουργήσουν και μεγάλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Αν κάποιος έρθει και σας πει, είστε προδότης γιατί δεν ψηφίσατε κάτι που το φέραμε εδώ, ενώ είχαμε συμφωνήσει να βρεθούμε την επόμενη εβδομάδα, πώς θα το απαντήσετε? Εσείς αντιμετωπίσατε και από τη συμμετοχή στα συλλαλητήρια άλλο πρόβλημα. Τώρα δημιουργήθηκε και άλλο πρόβλημα. Εκεί είμαι ακροδεξιά. Εκεί είστε ακροδεξιά. Εκεί είμαι ακροδεξιά, γιατί είχαμε ελληνικές σημαίες δίπλα μας. Λοιπόν, ο πατριωτικός χαρακτήρας του Πασόκ ήταν, νομίζω, αδιαφυσβήτητος. Η εθνική αξιοπρέπεια των Ελλήνων είναι αυτό που μπορεί να έχει μείνει μετά από τη σαρωτική κρίση. Δεν μπορείς να πάρεις και την αξιοπρέπεια με μια ταπεινωτική συμφωνία όπως η Συμφωνία των Πρεσπών. Ούτε να δίνεις το παράδειγμα στους νέους ανθρώπους ότι όλα μπαίνουν στο τραπέζι για συναλλαγή. Δεν μπορεί και μια υπουργική θέση να παραδίδεις εθνική κυριαρχία, να μπαίνουν τα πάντα υπό συζήτηση και αμφισβήτηση και να λες, «Έλα μωρέ, δώσαμε την ονομασία, δώσαμε και το έθνος, δώσαμε και τη γλώσσα και τι έγινε, λύσαμε ένα πρόβλημα». Δεν υπήρχε πρόβλημα, σχέσεις είχαμε, την αξιοπρέπειά μας χάσαμε. Και μια οικονομική ανάπτυξη σε μια περιοχή που θα δώσει μεγαλύτερη ανεργία στη Μακεδονία και καμία βοήθεια. Υπάρχει και ο ευρωπαϊκός αντίκτυπος. Φυσικά είναι εκλογές ευρωπαϊκές. Ναι. Φαίνεται, κυρία Καϊλή, ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε σε 10 μέρες από σήμερα πρώτη την κυρία Λεπέν στην Γαλλία, πρώτο τον κύριο Σαλβίνη στην Ιταλία, πρώτο το Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρώτο τον κύριο Ουρμπάν στην Ουγγαρία. Και φυσικά Αυστρία, Ολλανδία. Υπάρχει μια χιονοστιβάδα ανόδου της ακροδεξιάς ή των ευρωσκεπτικιστών σε όλη την Ευρώπη και φαίνεται να θέλετε εσείς οι υπόλοιποι να τους ξορκίσετε απλά. Κοιτάξτε, καταρχήν ωραία το θέτετε, γιατί όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα έρχονται όταν διαλύει τη μεσαία τάξη και δημιουργεί ανισότητες. Αναγκαστικά ο κόσμος το στέλνει από το ένα άκρο στο άλλο. Αυτό λοιπόν που βλέπω σαν κοινό είναι ο φόβος και ο θυμός που τον πυροδοτούν χαρισματικοί συνήθως επικοινωνιακά και επικίνδυνοι λαϊκιστές και έρχονται και ψάχνουν να βρουν και να συγκρίνουν και να ενισχύσουν το ταξικό μίσος για αντί να κάνουν δημιουργική πολιτική, να κάνεις κριτική για να διορθώσεις κάτι είναι ένα θέμα. Να κάνεις κριτική για να ισοπεδώσεις ένα οικοδόμημα ευρωπαϊκό που έφερε ειρήνη και δημοκρατία στην Ευρώπη μετά από εκατοντάδες χρόνια που είχαμε πολέμους και μάχες, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Τώρα, αυτές οι δυνάμεις οι αντισυστημικές παλεύονται με πράξεις. Θέλει λοιπόν χρόνο. Θέλει χρόνο και θέλει και ταχύτητες από εμάς. Ήδη στήθηκαν πολιτικές σοβαρές που δεν υπήρχαν για την Ευρώπη. Και το Brexit και ο Τραμπ. Ανάγκασαν, θέλω να σας πω, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ το είδα μέσα στην πενταετία πώς ξαφνικά εκεί που δεν συζητούσαμε για την κοινή άμυνα, να συζητούμε ξαφνικά για κοινά σύνορα. Να συζητούμε για το πώς θα ενοποιήσουμε τις οικονομίες μας και θα μπορέσουμε να αντισταθούμε στον ανταγωνισμό που έρχεται και από την Αμερική αλλά και από την Κίνα χωρίς να συνθλιβούμε. Γιατί ωραία είναι να είσαι μια αγορά, αλλά όταν έχεις τελικά εξωτερικές επιθέσεις, πάβει αυτό το πράγμα να μπορεί να έχει συνοχή και κοινωνική συνοχή. Αναγκαστήκαμε λοιπόν και μιλάμε για κοινή άμυνα. Μιλούμε πια για κοινή ενεργειακή πολιτική. Μιλούμε για ίδια ίση αντιμετώπιση στο μεταναστευτικό. Μιλούμε για κοινές πολιτικές στο δημογραφικό. Κάναμε ένα σχέδιο επενδύσεων, στο οποίο ξέρετε εργάστηκα. Έκανα πολύ νομοθεσία για να ωφεληθεί η χώρα μας και βελτιώθηκε πάρα πολύ η θέση μας. Παίρνουμε πια μεγάλες επενδύσεις ιδιωτικές και χρηματοδοτήσεις. Όπως ήταν η Τρενοσέιφ Ραπόρτ, ήταν κυρίως ξένες. Τώρα έχουν δοθεί χρήματα και σε μεγάλες ομοειδείς επιχειρήσεις αναπεριφέρεια. Όταν έχει στερέψει η τράπεζα, πήγε έτσι από την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, γιατί εκεί ανοίξαμε χώρο για την Ελλάδα. Θέλει να μας πετάξουν έξω. Θεωρώ λοιπόν μεγάλο το έργο που έγινε και μόνο με έργο θετικό μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το θυμό και την οργή που τα πυροδοτούν έτσι, οι χαρισματικοί λαϊκιστές. Και να σας πω και κάτι. Καλό να θυμηθούμε σε αυτόν τον τόπο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τι μάχες έδωσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας και αν θέλετε οι πρόγονοί μας για να έχουμε εμείς και να απολαμβάνουμε δημοκρατία, ειρήνη και να μιλούμε τώρα και να υπερασπιζόμαστε ακόμα καλύτερα πράγματα για το μέλλον των παιδιών μας και να μην φοβόμαστε να τα ρισκάρουμε όλα αυτά. Θεωρώ ότι πρέπει να
να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ως Ευρωπαίοι πώς οι Έλληνες θα είμαστε ισχυροί μεταξύ μας, πώς θα είμαστε αγαπημένοι και πώς και στην Ευρώπη θα έχουμε μια μεγάλη οικογένεια. Έρχονται μεγάλες ανατροπές από την ψηφιακή εποχή. Εγώ βλέπω ήδη νέα παιδιά και με δεξιότητες και χωρίς δεξιότητες, δεν είναι απλά οι δουλειές ρουτίνας, και με πολύ υψηλές δεξιότητες, που οικονομολόγοι, να έρχεται μια μηχανή και ένα λογισμικό και να του παίρνει τη δουλειά. Εκεί θέλει προετοιμασία. Οι άνθρωποι αυτοί θα αναγκαστούν, θα χρειαστούν. Είναι σημαντική, από όσο καταλαβαίνω, η εμπειρία αυτών των 5 χρόνων ήταν πολύ σημαντική. Πρέπει να πούμε, στο παρελθόν ήσασταν και βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είδατε και διαφορές. Δεν είδαμε όμως να γίνεται να περνάνε στην κοινωνία όλα αυτά και όλη αυτή η δραστηριότητα. Έχω την αίσθηση ότι η κοινωνία σχεδόν 40 χρόνια σχεδόν 40 χρόνια που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα πρώτα και μετά Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον θεωρεί κάτι απόμακρο την Ευρώπη και την γενικότερα αυτά τα ευρωπαϊκά όργανα. Όχι άδικα. Ξέρετε γιατί, καταρχήν, τώρα έχουμε το 80% της νομοθεσίας να αποφασίζεται εκεί. Τώρα έχουμε, από την προηγούμενη φορά, από το 2014, ψηφίζουμε με σταυρό ποιος θα μας εκπροσωπήσει. Εγώ σας πληροφορώ ότι όποιος με έχει ψηφίσει, παρακολουθεί το έργο μου. Να δει και να με αξιολογήσει αν έκανα τη σωστή δουλειά, αν τον έβγαλα σε προπρόσωπο ή όχι, αν η στάση μου ήταν υπεύθυνη ή όχι. Είστε υπέρ από όσο καταλαβαίνω του Σταυρού, γιατί εγώ και εδώ είναι μεγάλη. Είμαι υπέρ του Σταυρού. Όσο και αν είναι δύσκολο, εμένα μου αρέσει, είμαι κοντά στους Έλληνες, θέλω να τους ακούω, γι' αυτό δεν κάνω και μεγάλες ομιλίες. Με ακούν, επειδή ήμουν δημοσιογράφος, έχω μια δημόσια παρουσία, προτιμώ να ακούσω εγώ και να καταλάβω τα προβλήματά τους και να ψάξω να βρω λύσεις. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική να την εκμεταλλευτώ για προσωπικές υποθέσεις, προσωπικούς λόγους. Με ενδιαφέρει να προσφέρω. Και όποτε μου πήραν την έδρα από την παράταξή μου. Το πληρώσατε κιόλας. Αυτό το ασάβρωτο το πληρώσατε, πρέπει να πω. Και όποτε μου πήραν την έδρα. Από πρώην πρωθυπουργούς. Ναι, αλλά παρέμεινε γιατί εγώ είμαι εδώ για να βοηθήσω τον κόσμο και δεν περίμενα τίποτα να κερδίσω όσο μπορώ να είμαι χρήσιμη. Όταν μου παίρνουν την έδρα, μένω εκτός, εργάζομαι, προσπαθώ και πάλι να είμαι χρήσιμη και να μπορέσω να τους εκπροσωπήσω. Δεν προσπαθώ ούτε να το ανταλλάξω με μια υπουργική θέση, ούτε να διοριστώ πουθενά. Και νομίζω ότι ο κόσμος αυτό εκτιμά. Και αυτό πιστεύω και ελπίζω να είναι και το διακύβευμα των εκλογών. Ένα ηθικό πλαίσιο, άνθρωποι χρήσιμοι και κανείς να μην αισθανθεί αναντικατάστατος. Όλοι είναι προσωρινοί. Και εύχομαι λοιπόν και αυτή η κυβέρνηση να πάρει ένα μήνυμα ότι η ψήφος σε εμάς θα δώσει πάλι μια ελπίδα στον κόσμο ότι μπορεί κάποιος να κάνει και μεταρρυθμίσεις και να αφήσει κάτι πίσω. Γιατί ξέρετε, έχουμε να το λέμε και στην Ελλάδα. Έλεγαν, εντάξει, όλοι είναι στα ίδια, πολλοί ακούγονται ότι είναι μπλεγμένοι, αλλά να δούμε και ποιος έχει κάνει και κάτι. Γιατί εδώ μιλούμε για 4-5 χρόνια που μαλώνουμε για σκανδαλολογία, για την Attica Bank, για τον Καλογρίτσα, για έναν ολοκληρωτισμό που δεν τον περιμέναμε και δεν μιλάμε για το έργο. Τι έργο έγινε πέρα από ξεπούλημα. Το ξεπούλημα για δεν το είναι. Μαρινάκι, τον Ολυμπιακό, τον Κόκαλη. Να σας πω κάτι. Την Οβάρτης. Ναι, ξεπλένουμε τη διαπλοκή που μας στηρίζει. Ξεπλένουμε τους ακροδεξιούς που μας στηρίζουν. Όλοι οι άλλοι είναι απέναντι. Ξεπλένουμε τους πασόκους που έρχονται σε εμάς για να πάρουν θέσεις υπουργικές. Αυτό κάνει αυτή η κυβέρνηση. Εκπαιδεύει μια κοινωνία στην αναξιοπιστία, στην αναξιοπρέπεια, στον κυροσκοπισμό. Να σας πω κάτι. Δεν είναι αυτή η πολιτική που αξίζει τη χώρα μας. Οι Έλληνες έχουν μεγάλη ιστορία και κουλτούρα και παιδεία και σας πληροφορώ ότι στην εποχή που σας έλεγα τώρα των μηχανών απαιτεί να φιλοσοφεί κανείς και τα πράγματα και να μπορέσει να μιλήσει πια και να δώσει νέες απαντήσεις αν θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο ισότιμα για όλους. Αν θα πρέπει τελικά σε μια κοινωνία που δουλεύουν λίγοι να μπορέσουμε να γίνει μια αναδιανομή του πλούτου που θα παραχθεί, του νέου πλούτου για τους πολίτες. Οι μηχανές δεν γίνονται για να μας αντικαταστήσουν, είναι για να μας υπηρετήσουν. Είναι για να μας κάνουν τη ζωή καλύτερη. Να μπορεί ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να μετακινηθεί, να μετακινηθεί ή να αισθάνεται ότι έχει επαφή με το περιβάλλον. Γιατί ξέρετε, στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον πριν λίγους μήνες βγήκε ένα βίντεο, έτσι όπως κάθεστε εσείς, φανταστείτε λοιπόν, να δείτε ξαφνικά ένα βίντεο, ακριβώς όπως είστε, να λέτε πράγματα που λέτε «Μα εγώ πότε τα είπα όλα αυτά». Να αναρωτιέστε λοιπόν αν αυτός που βλέπετε απέναντι να μιλάει είναι ο εαυτός σας ή όχι. Ένας συνθετικός δημοσιογράφος. Έφτιαξα λοιπόν ένα συνθετικό Ομπάμα, τον πρόεδρο της Αμερικής, τον έφτιαξαν να μοιάζει ακριβώς με τον πρόεδρο, τρισδιάστατο. Θέλω να σας πω ότι ούτε οι ίδιοι που το κατασκεύασαν δεν μπορούσαν να πούν τη διαφορά. Φανταστείτε λοιπόν τι μπορεί να έρθει.
Καλή επιτυχία, κυρία Καλή. Καλό αγώνα. Τώρα πού πάτε μετά? Πηγαίνω στις ΣΕΡΕΣ, έχουμε μια ωραία εκδήλωση το απόγευμα. Ξέρετε, έχουμε και εξαιρετικά στελέχη που άντεξαν και ο κόσμος μαζεύεται πολύ κοντά τους και προσπαθούμε να είμαστε και εμείς εκεί. Εμείς δηλαδή που φέρνουμε μια εμπειρία ίσως από την Ευρώπη, αλλά έχουμε εδώ τη Χαρά την Κεφαλίδου, προσπαθώ να σταθώ κοντά στην προσπάθεια του κυρίου Σιμιτζή, πολύ αγαπητός και αξιοπρεπής άνθρωπος. Τώρα θα δω τον κύριο Τζελέπη. Έχουμε τάνο γραμματέα μαζί, ένα νέο άνθρωπο. Τον είχαμε πριν δύο μέρες εδώ. Και έναν άλλο αέρα στα πάντα. Καλό αγώνα! Θέλω να πιστεύω ότι έτσι ο κόσμος θα μπορέσει να πει ότι εδώ τουλάχιστον έμειναν άνθρωποι που το πιστεύουν. Εύα Καηλή, υποψήφια ευρωβουλευτής και με το κοινάλ και ευρωβουλευτής φυσικά. Κίνημα αλλαγής το λέω εγώ πάντα. Με το κίνημα αλλαγής. Να είστε καλά. Κυρία Καηλή, καλό αγώνα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας.